Hello, είμαι η Φανή και σήμερα έχουμε αφιέρωμα στο Robin Williams. Πάμε intro. Robin Williams, πόσες ατάκες, ποιος άλλος θα ξεχάσει το... Good morning Vietnam! Ποιος θα ξεχάσει αυτό το Good morning Vietnam? Ποιος θα ξεχάσει τόσους ρόλους, τόσο γέλιο, τόσο προβληματισμό, ειδικά γέλιο που παίρνει ακόμα μέσα από τις ταινίες αυτού του ηθοποιού. Αυτού του ηθοποιού που έφυγε άδικα, αυτοκτόνησε, είπαν κατάθλιψη, είπαν μελαγχολία. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Πάμε να μάθουμε μερικά πράγματα για τον Robin Williams. Robin Williams γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου του 1951 στο Σικάγο. Η μητέρα του ήταν η Λάουρα, πρώην μοντέλο. Ο πατέρας του ήταν ανώτερος στέλεχος της Ford Motor Company. Ως παιδί, έχει ομολογήσει ο ίδιος πως λόγω των κιλών του δέχτηκε πολύ bullying. Έτσι, πέρασε στο σπίτι του κλεισμένο, στο μεγάλο σπίτι της οικογένειας κλεισμένο, τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το bullying. Μέχρι που μπήκε στη θεατρική ομάδα του σχολείου του. Εκεί είδε ότι γίνεται κοινωνικά αποδεκτός και προσφέρει γέλιο στους μαθητές του και βρήκε ένα σκοπό. Μετά ασχολήθηκε με κάποια αθλήματα όπως συμμετείχε σε ομάδες ενόργανης γυμναστικής πάλης και άρχισε σταδιακά να χάνει τα κιλά του. Ως άνθρωπος παντρεύτηκε 3 φορές και επέκτησε 3 παιδιά. Ο πρώτος του γάμος ήταν με την Valerie Velandy το 1978, όπου έληξε το 1988. Ο δεύτερος γάμος ήταν με τη Μάρσα Γκάρσες το 1989 μέχρι 2008 και ο τρίτος γάμος με τη Σούζαν Σνάιντερ 2011-2014. Έκανε 3 παιδιά, όπως είπαμε, τη Ζέλτα, τον Κόντι και τον Ζάχαρη και δυστυχώς είχε ένα τραγικό τέλος. Αυτοκτόνησε. Τι τον οδήγησε όμως εκεί? Πάμε να δούμε τη ζωή του. Όπως είπαμε λοιπόν, στα σχολικά του χρόνια αντιμετώπιζε το bullying λόγω των κιλών του, αλλά βρήκε την ουσία στη θεατρική ομάδα του σχολείου, όπου έκανε τους μαθητές του να γελάνε και έγινε κοινωνικά αποδεκτός. Μετά το σχολείο έγινε δεκτός στη σχολή Juilliard School στη Νέα Υόρκη. Είναι μία από τις καλύτερες και αναγνωρισμένες δραματικές σχολές των ΗΠΑ. Και έτσι άνοιξε ένας νέος δρόμος για τον Robin Williams. Αρχικά πειραματίστηκε με το stand-up comedy με αρκετή επιτυχία στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες. Μετά, το 1978 ως το 1982, έγινε γνωστός μέσα από την τηλεοπτική σειρά Morgan Mindy. Ήτανε ο Μόρκο, ο εξωγήινος. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το έκανε το 1981 με την ταινία Popeye, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Αλλά μπήκε στις καρδιές των τηλεθεατών, των θεατών στον κινηματογράφο βέβαια αρχικά και μετά των τηλεθεατών, με την ταινία Good Morning Vietnam το 1987. Εκεί ήταν και πρώτη φορά υποψήφιος για Όσκαρ και κέρδισε και την δεύτερη χρυσή σφαίρα. Ο Robin Williams πλέον είχε την αναγνώριση του κοινού. Ποιος θα ξεχάσει τον κύκλο των χαμένων ποιητών? Ποιος θα ξεχάσει αυτή την επική ταινία, αυτή την επική ερμηνεία, όπου ήταν η δεύτερη φορά που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ? Βέβαια, ο Williams κέρδισε το πρώτο Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου στην ταινία Good Will Hunting, όπου κατάφερε ως ψυχίατρος να προσεγγίσει έναν ταραγμένο κεφυή άνθρωπο, τέλος πάντων. Απίστευτο, η πορεία του ήταν πολύ. Ο ίδιος, σχετικά με τις ταινίες που επέλεξε και τους ρόλους που επέλεξε να υποδηθεί, είπε: «Πολλοί που είπαν ότι είδαν το Old Dogs με τα παιδιά τους και πέρασαν καλά. Αυτές τις ταινίες πλήρωναν τους λογαριασμούς. Μερικές φορές πρέπει να κάνεις ταινίες για να βγάλεις λεφτά. Ξέρεις με τι πας να μπλέξεις, εννοείται. Ξέρεις ότι το αποτέλεσμα θα είναι ανόητο. Και αυτό είναι. Οκ. Ήξερε λοιπόν τι έκανε. Ήξερε ποιες ταινίες επέλεγε να κάνει. Ήξερε πολύ καλά που θέλει να μείνει, που όχι, που θα δώσει, τι κάνει για τους λογαριασμούς του και τι κάνει για την τέχνη. Λογικό. Ηθοποιός είναι άλλωστε. Δυστυχώς το 1982 άρχισε αλκοόλ, ναρκωτικά και κυρίως κοκαίνη και γενικώς ταραχώδεις ερωτικές σχέσεις και όλα αυτά βέβαια οδήγησαν στο διαζύγιο με την πρώτη σύζυγό του το 1988. Την επόμενη χρονιά του 1989 παντρεύεται την ταντά του παιδιού του και ήδη έγκυο στο επόμενο παιδί του. Απίστευτο.
Συγχρόνως η καριέρα του προχωρούσε. Στις 4 Μαρτίου του 1982, ο Ρόμπιν Ουίλιαμς και ο Ρόμπερτ Ντενίρο είδαν τελευταίοι ζωντανό τον κωμικό Τζον Μπέλουσι σε ένα ξενοδοχείο. Ακολούθησαν δικαστήρια και πήγαν ως μάρτυρες, όπου και καταδικάστηκε η ένοχος, η Κάθι Σμιθ, η οποία και έκανε τη μοιραία ένεση στον Τζον Μπέλουσι. Από εκεί και πέρα, ο Ρόμπιν Ουίλιαμς πάλεψε και για τα επόμενα 20 χρόνια έμεινε μακριά από τον κόσμο των ναρκωτικών. Ας προχωρήσουμε όμως με τη ζωή του. Το 2006 γνωρίζει την τρίτη της σύζυγο, τη Σούζαν Σνάιντερ, που σε κλινική αποτοξίνωσης. Απίστευτο και όμως αληθινό. Άρχισε όμως μετά, καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της ζωής του, άρχισε κάποια στιγμή να χάνει βάρος, λίγο να τρέμει, να είναι σκυθροπός, κάτι που άρχισε να παρατηρούν κάποιοι άνθρωποι στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Στα γυρίσματα της ταινίας «Νύχτα στο μουσείο», έπαθε μία πολύ μεγάλη κρίση πανικού, η οποία τον οδήγησε σε αντιψυχωτικά φάρμακα. Μέχρι που στις 28 Μαΐου του 2014 έγινε διάγνωση Πάρκινσον. Κάτι που ο αγαπημένος μας ηθοποιός δεν ήθελε να μοιραστεί με το κοινό. Μπόρεσε και το είπε μόνο στα παιδιά του, στην οικογένειά του και σε λίγους δικούς του ανθρώπους. Δεν μπορούσε να αποδεχτεί αυτό που του συμβαίνει. Μετά άρχισε στη ζωή του να μπαίνουν κάποια περίεργα συμπτώματα. Είχε δυσπεψία, αϊπνία, καούρα, κάποια δυσκολία στην ούρηση, απώλεια στην όσφρηση. Ακολούθησε ένα ελαφρύ τρέμουλο στο αριστερό του χέρι, όπου οι γιατροί είπαν ότι οφείλεται σε τραυματισμό στον ώμο. Όμως όντως, κάτι συνέβαινε στη ζωή του. Υπήρχαν αλλαγές πολύ μεγάλες και δεν ήταν μεγάλο σε ηλικία για να είναι λογικά από τη βιολογία. Ήταν 11 Αυγούστου που βρέθηκε νεκρός. Η τρίτη του σύζυγος για το τελευταίο αυτό του βράδυ είπε: «Όπως κάναμε πάντα, είπε μου ένας στον άλλον καληνύχτα αγάπη μου. Έδειχνε καλύτερα, πως είχε βρει το δρόμο του. Θυμάμαι σκέφτηκα πως τα φάρμακα λειτουργούν, πως κοιμάται». Το επόμενο πρωί όμως, η πόρτα του δωματίου που κοιμότανε ο αγαπημένος μας ηθοποιός ήταν κλειστή. Είχε φτάσει 11 και ήταν ακόμα κλειστή. Τότε η σύζυγός του ανησύχησε και μαζί με τη βοηθό που είχαν πήραν ένα συνδετήρα και κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα. Ο Ουίλιαμς είχε κρεμαστεί με τη ζώνη του στο υπνοδωμάτιό του. Ήταν επίσημο. Ήταν νεκρός. Το συγκλονιστικό στην υπόθεση όμως ήταν το αποτέλεσμα της νεκροψίας. Η νεκροψία έδειξε πως ο Ουίλιαμς είχε άνοια με σωμάτια λόγου, μία νίατη εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου. Σε ένα άρθρο της τρίτης συζύγου του, της Susan Snyder, στο επιστημονικό περιοδικό Neurology, με τίτλο «The Therapist Inside My Husband's Brain», έγραψε η ίδια. Είχε ένα αργό, νοχελικό βάδισμα. Μισούσε που δεν μπορούσε να βρει τις λέξεις που ήθελε σε συζητήσεις του. Μερικές φορές έμεινε παγωμένος, αν μην μπορούσε να κουνηθεί. Και όταν συνερχόταν, τα είχε χαμένα. Δεν μπορούσε να αντιληφθεί καλά την απόσταση και το βάθος. Είχε αρχίσει δηλαδή και έχανε μία-μία τις λειτουργίες του. Έχανε τη μνήμη του, έχανε την κίνησή του, υπήρχαν κάποια τέτοια συμπτώματα. Ο ίδιος είχε αντιληφθεί σίγουρα ότι κάτι συνέβαινε και είχε πέσει σε κατάθλιψη, όπως είπαν. Άλλωστε, η αυτοκτονία του αρχικά αποδόθηκε στην κατάθλιψη που είχε ή στο Πάρκινσον που είχε, δεν είχε αποκαλύψει. Τελικά ήταν πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος που είχε μάθει να ζει χαρίζοντας γέλιο με τις υποκριτικές του ικανότητες, δεν μπορούσε πια να το κάνει. Δεν μπορούσε πια να υποδεχθεί ρόλους. Έχανε στην κίνηση, δεν θυμόταν λόγια και έφτασε να αυτοκτονήσει. Είναι τόσο τραγικό που αυτός ο ηθοποιός κατέληξε έτσι. Είναι τόσο τραγικό που κανένας δεν μπόρεσε να το βοηθήσει. Θα μου πείτε, για να μπορέσεις να βοηθήσεις κάποιον πρέπει να ζητήσει βοήθεια, αλλά μπήκε σε έναν φαύλο κύκλο και έφτασε στην αυτοκτονία. Λυπάμαι. Ήταν πολύ μικρός ο Ρόμπιν Ουίλιαμς για να φτάσει εκεί. Ήταν πολύ μικρός για να φτάσει στο θάνατο. Όσο όταν αυτό συμβαίνει με αυτοκτονία. Μην ξεχνάμε πως άφησε πίσω του 3 παιδιά. Άφησε όμως και έργο τέχνης. Άφησε απίστευτες ταινίες, απίστευτες ερμηνείες, τις οποίες έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε ακόμα και σήμερα, σαν να είναι η πρώτη φορά. Θυμηθείτε κάποιες από αυτές. Θέλω να πω πως όταν ένας ηθοποιός είναι στη ζωή, μπορεί να μην εξελίσσεται η υγεία του έτσι όπως θα ήθελε και η απόδοσή του, η ερμηνεία του να μην είναι ίδια και είναι θέμα υγείας και όχι θέμα ταλέντου. Ίσως κι εμείς
θα πρέπει να μην είμαστε τόσο αυστηροί με τους ηθοποιούς που υπάρχουν γύρω μας. Ίσως θα πρέπει να τους δίνουμε το χρόνο τους, ίσως θα πρέπει να καταλαβαίνουμε πόσο χρόνος περνάει ή θέματα υγείας που ίσως έχουν. Εσείς, τι θυμάστε από τον Ρόμπιν Ουίλιαμς, τι σας αρέσει σε αυτόν τον ηθοποιό? Ξέρατε για το τραγικό του τέλος, ξέρατε την πραγματική, το πρόβλημα υγείας που είχε? Μάθατε ποτέ για αυτή την νεκροψία, για τα αποτελέσματα αυτής της νεκροψίας? Φοβερή ανατροπή στην υγεία αυτού του ανθρώπου. Τι θα συνέβαινε αλήθεια αν ζούσε? Ίσως θα μπορούσε να στηρίξει τον εαυτό του, ίσως όχι, κανείς δεν ξέρει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα ήθελα να θυμηθούμε όλοι μας ωραίες στιγμές αυτού του ηθοποιού. Μας έχει αφήσει τόσα πολλά, τόσα πολλά. Και γιατί όχι, βάλτε σήμερα μία ταινία να τον απολαύσετε. Είναι πραγματικά θαυμάσιος και μοναδικός. Είναι, για αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε στον Ενεστώτα. Αυτά από μένα σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, θα χαρώ να δω το like σας. Και αν σας αρέσει το περιεχόμενο σε αυτό το κανάλι και δεν έχετε ήδη εγγραφεί, θα μου άρεσε να δω την εγγραφούλα σας και γιατί όχι, ίσως και το καμπανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!